Όταν ερχόμαστε εδώ να είμαστε ευθυνείς και να είμαστε διαυγείς και να είμαστε ειλικρινείς και μεταξύ μας και να πείτε τους λογογράφους σας όλοι, όταν γράφουν κάτι, να ξέρουν τι γράφουν. Γιατί έτσι ο Πρωθυπουργός εκτίθεται και εκτίθεται δημοσίως. Και δεν μπορεί κανείς να εκθέτει τον Έλληνα Πρωθυπουργό μέσα στην Βουλή. Αυτή είναι η άποψή μας. Μπορεί να λειτουργείτε διαφορετικά εσείς. Επειδή εγώ δεν έχω λογογράφους, δεν μου τα γράφει κανείς, παιδιά, τα κείμενα. Τα λέω από στίχους. Δεν μου τα λέει κανένας τι πρέπει να πω ή τι πρέπει να μην πω. Αλλά λαμβάνω και την ευθύνη των συνοποιών των σωλαίων. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι μετά τον Ιαννό τα έργα που έγιναν δεν έπεσε τίποτα ή δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Πάμε λοιπόν, κύριε Τσιάρα μου, πάμε. Είπε για τις αποζημιώσεις ο Πρωθυπουργός και επειδή πιέζει ο χρόνος. Έχει δίκιο να αποζημιωθούν για το φυτικό κεφάλαιο οι αγρότες. Το πώς θα το δούμε παρακάτω. Και για το ζωικό του κεφάλαιο. Ξεχνάμε όλοι κάτι εδώ μέσα όμως. Αν αποζημιώσω εγώ ένα δέντρο ελιάς με 100 ευρώ, έτσι το λέω σχηματικά, έτσι. Αυτή η ελιά καρπίζει ένα χρόνο. Του χρόνου που έχει καταστραφεί η ελιά, γιατί δεν μπορώ να πάρω καρπούς, καταστράφηκαν πάρα πολλές γεωργικές καλλιέργειες. Από πού θα εισπράξω λεφτά εγώ? Το καταλαβαίνουμε τι λέω? Δεν σημαίνει εφάπαξ πληρώνω για τη ζημιά την ελιά μια φορά ή το δέντρο και του χρόνου θα καρπίσει και τον επόμενο χρόνο. Υπάρχει μέρημνα από την κυβέρνηση για να βοηθηθούν οι αγρότες αλλά και το ζωικό κεφάλαιο. Διότι όταν εμένα μου πλημμύρισε το Μαντρί και χάθηκαν 100 ζώα, αυτά και του χρόνου θα μου δίνανε εμένα. Αν πάρω καινούρια, δεν μου δώσουν αμέσως γάλα ή αμέσως κρέας. Αυτή η μέρημνα υπάρχει από την πολιτεία για τους αγρότες και τους συνανθρώπους. Αυτά θέλω να ακούσω εδώ μέσα. Δεσμεύσεις. Όχι εφάπαξ και έφυγα 70%, 80%, 20%. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν θα πω και ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ένα λάθος. Έχει ένα δίκιο, κάνει και ένα λάθος. Τσουβάλιασε τους αγρότες όλους. Και τι είπε? Αποζημιώθηκαν με ένα δις από τον ΕΛΓΑ οι αγρότες και επικαλέστηκε τον Υπουργό και έχουν δώσει, λέει, μόνο εισφορές 500 εκατομμύρια. Τι φεύγει από την προσοχή του Πρωθυπουργού και από τον λογογράφο? Ότι ο Έλληνας αγρότης σε σχέση με τον Γερμανό, τον Ιταλό, τον Ισπανό πληρώνει το πιο ακριβό πετρέλαιο, την πιο ακριβή βενζίνη, τα πιο ακριβά λιπάσματα. Άρα συνεισφέρει έμεσα στον κρατικό προϋπολογισμό σε αντιστοιχεία με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.